Ο πληθυσμό τη Ελλάδα μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και η υπογεννητικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η χώρα μα στο μέλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022 η χώρα μα κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων σε 92 χρόνια. Μείωση των γεννήσεων παρατηρείται και στον Δημοχανίων, όπω τονίζει η αντιδήμαρχος κοινωνικής Κοινωνική Πολιτική Ελένη Ζερβουδάκη. Μέχρι τώρα που μιλάμε και βγάζοντα το στατιστικό που θα μα έρθει και το υπόλοιπο τρίμηνο, ε, βλέπ, θα παρατηρήσουμε μία μείωση των γεννήσεων σε σχέση με πέρυσι ε, περίπου 200 ε, στον αριθμό, ενώ με, σε σχέση με το 2023 έχουμε μείωση 300 γεν, ε, ε, γεννήσει. Οι γεννήσει μειώνονται, ο πληθυσμό γερνάει, γεγονό που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Ο Δήμο των Χανίων, γιατί για το Δήμο των Χανίων μιλάμε, αρχίζει να παρουσιάζει μία γύρανση που αυτό έχει τι επιπτώσει του, τι κοινωνικέ, τι οικονομικέ, στην ζωή του τόπου. Σαφέστατα θα μα επηρεάσει τα επόμενα χρόνια με το με τον γερασμένο πληθυσμό, τα έσοδα του κράτου, η. Οι η αύξηση του εργατικού δυναμικού θα επιδράσει αρνητικά κοινωνικο-οικονομικά στις συνθήκες διαβίωσης όλων των υπολείπων. Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, είναι η τέταρτη χρονιά που έχουμε αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ γεννήσεων και θανάτων στη χώρα μας. Αν δεν υπάρχουν συγκροτημένες πολιτικές που να δίνουν κίνητρα απόκτησης παιδιού στις νέες οικογένειες, εκτιμάται ότι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια θα πρέπει η πολιτεία να δώσει κίνητρα επισημένη χαρακτηριστικά η κυρία Ζερβουδάκη. Αυτό είναι μια κεντρική πολιτική η οποία θα πρέπει να τονώσει σαφέστατα τις μητέρες οι οποίες θέλουν να γεννήσουν και δεύτερο παιδί αλλά δεν μπορούν. Θα πρέπει να δοθεί ενίσχυση στους νέους οικονομική, να αυξηθούν προφανώς οι μισθοί ή άλλες κοινωνικές αποδοχές οι οποίες θα τα βοηθήσουν τα νέα τα ζευγάρια να γεννήσουν, να κάνουν παιδιά. Σίγουρα η βρεφονιπιακή σταθμή, η δημοτική, η κρατική με περισσότερη ενίσχυση να μπορέσουν να υποδεχθούν περισσότερα παιδιά έτσι ώστε να ελευθερωθεί το εργατικό δυναμικό των νεαρό για να μπορέσουν να εργαστούν περισσότερο οι γονεί Μάλιστα η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη. Οι κοινωνικέ συνθήκε έχουν διαφοροποιηθεί. Τα νέα τα ζευγάρια αργούν να κάνουν οικογένεια, αργούν να τεκνοποιήσουν. Αυτό μετά έχει ω συνέπεια στην δυσκολία απόκτηση παιδιού. Σε μεγάλη ηλικία, φυσικά, οι γονεί επαναπαύονται στο ένα παιδί, διότι οι δυνάμει και ο χρόνο ελαττώνονται. Με αποτέλεσμα, οι οικογένειε με ένα παιδί να αυξάνονται όλο και περισσότερο.